Συνεχίζοντας την παράδοση, ο φούρνος Αντωνίου στον Άγιο Σεραφείμ του Δήμου Καμένων Βούρλων έφτιαξε και φέτος την λαγάνα Γίγας. Η φετινή λαγάνα ζυγίζει 170 κιλά και είναι αφιερωμένη στην Επανάσταση του 1821 και την επέτειο των 200 ετών. 18 χρόνια συνέχεια. Κάθε χρόνο και άλλο θέμα. Πέρυσι είχαμε φτιάξει τη λογινίδα της Σπαρτιάτης. Πρόπερις είπαμε να σώσουμε τον ομό Φθιώτιδος, οι αματικές πηγές και πανεπιστήμιο. Φέτος έχουμε τσίρους του 21. Αυτή είναι 170 κιλά. Όλοι μαζί η λαγάνα. Α, μην βάλουμε το βάρος των νερών που είναι. Να μην πούμε πόσο είναι. Και πόσες ώρες? 10 ώρες. Να βγαλετάτε τα κοριτσάκια. Η μία νοσηλεύτερη και άλλη φοιτήτρια φιλολογικής που βοηθήσανε. Ο κύριος Αντωνίου μέσα από το ΣΤΑΡ θέλησε να ευχαριστήσει και τον Μητροπολίτη Φθιώτιδας κύριο Σιμεών. Το 2014 μας λέει, με είχε επισκεφθεί σε νοσοκομείο των Αθηνών όπου νοσηλευόμουν. Βοηθάει και ο Δεσπότης που είχε κάνει λόγω κορονοϊού. Δεν μπορεί να γίνουν εκδηλώσεις φυσικά διαδικτυακά. Και θέλω και εγώ να βοηθήσω, γιατί το έχω μια υποχρέωση μεγάλη του Μητροπολίτη μας. Σας είχε επισκεφθεί στο νοσοκομείο? Ναι, χωρίς να το ξέρει, ναι. Πριν από χρόνια? Ναι, το 2014, όταν ήταν στο ήλιο. Ο κύριος Αντωνίου έχει στο πλευρό του τη νέα γενιά, που τον βοηθά να συνεχίσει την προσπάθειά του. Είναι μεγάλη μας χαρά κάθε φορά που ο κύριος Αντωνίου μας ζητάει τη βοήθειά μας και ερχόμαστε και ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες ημέρες για όλο τον κόσμο προσπαθούμε να προσφέρουμε μία πνοή αισιοδοξίας σε όλους μας τους συμπολίτες και όσο το δυνατόν το καλύτερο με υγεία και του χρόνου να σας δούμε και εσάς χωρίς μάσκα. Ήθελε πολύ χρόνο, όχι κόπο, γιατί το κάναμε με πολύ ευχαρίστηση, οπότε μόνο κούραση δεν είναι αυτό που προσφέρουμε. Δημιουργήσαμε ένα κόνσεπτ με τον κύριο Αντώνη και θελήσαμε να δημιουργήσουμε έτσι και εμείς στην προσφορά των 200 χρόνων του έθνους μας μια λαγάνα που να έχει όλους τους ήρωες, αν και δεν τους χωρούσε όλους, αλλά ήταν ότι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς σαν ένα ακόμα λιθαράκι σε ό,τι οι υπόλοιποι θα προσφέρουν μαζί και με όλους εμάς.